Η κρατική εγγύηση φαίνεται να περιλαμβάνει ο κυβερνητικό σχεδιασμό σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίε που φέρουν του ενδιαφερόμενου επενδυτέ, ανάμεσά του και τραπεζικά ίδρυματα του τόπου, να γλυκοκοιτάζουν το υγιέ κομμάτι του συνεργατισμού. Με τα δεδομένα ω έχουν, οι καταθέσει στον συνεργατισμό υπερβαίνουν κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων. Συνεπάγεται ότι ο δυνητικό επενδυτή θα λάβει υποχρεώσει 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περισσότερε. Ω εκ τούτου, θα πρέπει να λάβει και περιουσιακό στοιχείο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ για να υπάρξει εξισορρόπηση, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να έχει καταλήξει ότι ο επενδυτής θα λάβει ομολογό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο θα εκδοθεί από το Φορέα Διαχείρισης του Προβληματικού Δανειακού Χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού. Το κράτο θα εγγυηθεί το ομόλογο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού ανέρχονται στα 6,4 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Υπό αυτά τα δεδομένα, το ομόλογο των 2 δισεκατομμυρίων αντιστοιχεί στο 28% περίπου τη αξία των κόκκινων δανείων του συνεργατισμού. Sinepiatutu. Όφελο πέραν του 28% που μπορεί να προκύψει μέσω τη διαχείριση των κόκκινων δανείων του συνεργατισμού από τον φορέα θα καταλήγει στο κράτο. Εάν το όφελο υπερβαίνει κατά πολύ το 28%, τότε αυξάνονται οι πιθανότητε για προσέλκυση και ιδιωτικών κεφαλαίων στον φορέα. Όπω άλλωστε ανέφερε ο Υπουργό Οικονομικών την περασμένη Κυριακή σε συνέντευξή του στην σημερινή, η συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων θα καταστήσει πιο αποτελεσματικό τον φορέα διαχείριση και θα επιτρέψει στο σχήμα να αναλάβει και άλλα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το τραπεζικό σύστημα του τόπου.